Ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν παρακολούθησε από κοινού με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν τελετή μνήμης για την κατάργηση της δουλείας του κήπου του Λουξεμβούργου στο Παρίσι. Ο Ολάν, ο οποίος θα παραδώσει τα κλειδιά του Προεδρικού Μεγάλου των Ηλυσίων την Κυριακή, προειδοποίησε το διάδοχό του ότι η Γαλλία πρέπει να συμφιλειωθεί καθώς η χώρα βγαίνει από μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις διαιρέσεις που διχάζουν τους λαούς, συμπεριλαμβανομένων όλων εδώ. Ενάντια στους τρόπους ομιλίας που θέτουν τον ένα εναντίον του άλλου, εναντίον του φονταμενταλισμού, των αντιθετικών τάσεων και των κοινωνικών διαιρέσεων. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Ο Μακρόν υπηρέτησε για 2 χρόνια ως Υπουργός Οικονομίας στην κυβέρνηση Ολάν. Η συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία του απερχόμενου Γάλλου Προέδρου πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του.